Πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή με τον, με την κηδεία του Μίκη Θεοδωράκη. Τι εξελίξεις έχουμε. Επιτέλους, τελείωσε το θέμα. Τελείωσε το θέμα. Μετά τη φασαρία, μετά τα όσα έγιναν και τις διαμαρτυρίες και τις φασαρίες και όλα αυτά τα οποία δημιούργησαν μεγάλη ταραχή, επιτέλους η κηδεία θα γίνει και θα ταθεί όπως ο ίδιος επιθυμούσε. Ναι, πράγματι, Φίλιππε, έτσι φαίνεται ότι είναι τα πράγματα. Το μονομελές πρωτοδικείο αποφάσισε ότι πρέπει όλοι να σεβαστούν τις αποφάσεις του θανόντος, του εκλειπώντος Μίκη Θεοδωράκη. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι από το λαϊκό προσκύνημα το οποίο γίνεται σήμερα και μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα θα μπορούν όλοι οι πολίτες να πηγαίνουν προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον ίδιο και στο έργο του φυσικά. Και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να γίνουν αποδεκτές πλέον όλες μα όλες του οι επιθυμίες. Κάτι που εν τέλει φαίνεται ότι βρίσκει και τους συγγενείς του να είναι αποφασισμένοι να δεχτούν εν τέλει. Δηλαδή να ταφεί στο Γαλατά της Κρήτης, έτσι ακριβώς όπως ο ίδιος επιθυμούσε και έχει δηλώσει μάλιστα δημοσίως από το 2013 κιόλας. Το θέμα είναι ότι είναι στενάχωρο και πολύ στενάχωρο. Φεύγει ένας άνθρωπος και να υπάρχει όλη αυτή η ιστορία, γιατί δεν μιλάει παιδί ο Μίκης Θεοδωράκης, για οποιονδήποτε. Έτσι. Φεύγει από τη ζωή και αρχίζει να υπάρχει ένα ξεκατίνιασμα εντός εισαγωγικών πάνω από το μνήμα του. Πάνω, συγγνώμη, από το φέρετρό του. Γιατί το μνήμα ακόμα δεν έχει πάει στο μνήμα. Έτσι. Δεν έχει πάει ακόμα στο μνήμα. Και κάθε μέρα να υπάρχει μια ιστορία. Δηλαδή, αυτά δεν είναι καθόλου όμορφα πράγματα. Για πείτε μου. Συγγενείς, Φίλιππε, συγγνώμη, συγγενείς. Έτσι κι αλλιώς από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση δικαστηρίου δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Αλλά αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση είναι πώς γίνεται να μην σέβεται κάποιος την τελευταία επιθυμία ενός ανθρώπου που πρόκειται να πεθάνει. Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε εκφράσει αυτή την επιθυμία. Όλοι έχουμε ανθρώπους που έχουμε χάσει και κάποια στιγμή ακούμε την τελευταία τους επιθυμία και το πρώτο πράγμα που θέλουμε, το πρώτο μέλημά μας είναι να την ικανοποιήσουμε. Αυτό είναι, θα έλεγα, ανήθικο, θα ήταν. Απέναντι σε έναν έτοιμο θάνατο και τώρα πια... Το θέμα είναι ότι έπρεπε να πάνε στα δικαστήρια. Έπρεπε να υπάρχουν αποφάσεις δικαστικές, ασφαλιστικά μέτρα και τι δεν είχαμε. Έτσι. Για να... Αυτό είναι το πιο λυπηρό. Πάει αυτό να γίνει... είναι το πιο λυπηρό. Η ταφή του. Δηλαδή είναι απαράδεκτα όλα αυτά. Είναι απαράδεκτο. Μέχρι δηλαδή και την τελευταία στιγμή να υπάρχουν αποφάσεις μέσω δικαστηρίων για την ταφή. Αν είναι δυνατόν. Πάντως, το θέμα έληξε, η οικογένεια δεν θα εμπλακεί, θα ακολουθήσουν την τελευταία επιθυμία του Μίκη Θεοδωράκη, ανοίξτε το κλιματισμό, έχουμε πεθάνει εδώ μέσα. Και φυσικά αυτό το οποίο έκανε επίσης εντύπωση είναι, και αναμενόμενο βέβαια, ο τεράστιος όγκος πολιτών που πήγε να τον αποχαιρετήσει. Πάνω από 20.000 συμπολίτες μας πήγανε χθες για να δώσουν το τελευταίο αντίο. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Γερμανός διευθυντής χοροδίας, ο Χένινγκ Τσίρογκ και συνεργάτης του Μίκη Θεοδωράκη από το Τίμπιγκεν, όπου βρέθηκε με την κιθάρα του στο λαϊκό προσκύνημα. Να, είναι... Πάμε να το δούμε και ακούσουμε. Oh.
Βλέπουμε πραγματικά χιλιάδες κόσμο να πάει να αποχαιρετήσει το Μίκη Θοδωράκη. Και εγώ θα πω και το εξής. Δυστυχώς βλέπουμε πολλούς συμπολίτες μας να μην φοράνε μάσκες, να μην υπάρχει η απόσταση. Μηδέν απόσταση. Και δεν βλέπουμε κανέναν από το κράτος που έχει δώσει και έχει δώσει το πράσινο φως και την έγκριση για να υπάρχει τριήμερο λαϊκό προσκύνημα, να υπάρχει κάποιος που να μπορέσει να βάλει τους πολίτες σε μια τάξη και σε μια σειρά. Εδώ βλέπουμε λοιπόν χιλιάδες κόσμου, ο ένας πάνω στον άλλον. Τη στιγμή που απαγορεύσανε στην Παναγιά της Τίνου να γίνει λιτανία. Που απαγορεύσανε στην Εκατοτοπηλιανή, στην Πάρο, επίσης να γίνει η λιτανία της εικόνας. Εδώ βλέπουμε και δικαιολογημένα να υπάρχει κόσμος για να πει το τελευταίο αντίο στο Μίκη Θεοδωράκη, αλλά να μην τηρούνται τα μέτρα. Και μετά έρχονται και μας κουνάνε το κεφάλι, το χέρι. Την ίδια στιγμή που φυλάνε, παρακαλώ, τη σωρό του, 20 αστυνομικοί. Αυτό δεν είναι λίγο οξύμορο? 20 αστυνομικοί. 20 αστυνομικοί φυλάνε τη σωρό του Μίκη Θοδωράκη, ναι. Λες και πρόκειτο κανείς να κλέψει το άψυχο σώμα του. 20 άτομα. 20 αστυνομικοί. Μάλιστα. Λοιπόν, αν αυτό δεν είναι οξύμορο, τότε τι είναι? Εμείς βλέπουμε πάντως εδώ, βλέπετε και από πίσω, και τις κυρίες και κάποιους κύριους χωρίς μάσκες να υπάρχουν. Και εδώ λες τι γίνεται. Σεβόμαστε την ανάγκη του κόσμου να θέλει να αποχαιρετήσει το σπουδαίο Μίκη Θεοδωράκη. Αλλά θα πρέπει όλα να είναι για όλους τα ίσα. Βλέπετε εδώ, ένας πάνω στον άλλον είναι. Σε ακούμε, Χαραλεμόνη. Θέλω να κάνω μία σύγκριση με την χθεσινή κηδεία του Ματ Κλιπ. Οι νέοι, η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί ήταν πολύ νέα παιδιά. Εκεί λοιπόν τα μέτρα ήταν πιο... τηρούνταν περισσότερο. Οι περισσότεροι νέοι, η μεγάλη πλειοψηφία φορούσαν μάσκα. Εδώ που είναι μεγαλύτερες ηλικίες, δεν φοράνε μάσκα. Μα το θέμα εδώ είναι ότι μάσκες, ο ένας είναι πάνω στον άλλον. Έτσι, και μάσκες να φοράνε. Είναι πάνω στον άλλον, μπαίνει μέσα στην αστυνομία και κλείνει επιχειρήσεις. Δεν αφήνει να κάνουν τη θεία λειτουργία μέσα στις εκκλησίες. Δεν αφήνουν, έχεις περιορισμό στις κηδείες, έχεις περιορισμό στο ένα, έχεις περιορισμό στο άλλο. Και εδώ βλέπουμε να μην υπάρχει κάποιος που να τα έχει βάλει σε μία σειρά τα πράγματα. Και λέμε εδώ τι γίνεται. Τι γίνεται. Μα εδώ τι γίνεται. Και βλέπεις αστυνομικούς να πηγαίνουν ένστολοι αστυνομικοί 15-20 στα μαγαζιά, όπκε, να βουτάνε τους πελάτες, να ελέγξουν για αν έχουν κάνει εμβόλιο, αν είναι όρθιος ο άλλος, αν του έχει πιάσει το πίστη και έχει σκοτειώσει όρθιος στην καρέκλα και κλείσε μαγαζιά και ρίξε πρόσωπα στους πολίτες και 1002. Εδώ λοιπόν, ποιος έχει την ευθύνη? Έχει την ευθύνη το κράτος. Ξεκάθαρα. Και ξαναλέμε, φυλάνε τη σωρό του. Δηλαδή άλλο αυτό είναι, δύο διαφορετικά πράγματα. Μην τα μπερδεύουμε, κύριε Τζίφα. Μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα αυτή τη στιγμή. Εγώ μιλάω για το θέμα του κορονοϊού. Εκεί είναι όμως. Εγώ απευθύνομαι για το θέμα του κορονοϊού. 20 μπορεί να έχει το κράτος πληροφορίες, οι υπηρεσίες. Και να βάλω και 40. Καλώς κάνουν μέσα. Εγώ δεν μιλάω για το μέσα. Για τη φύλαξη σώρου. Μπορεί να έχουν κάποιες πληροφορίες. Ότι υπάρχει κίνδυνος κάποιος να πάει να κλέψει τη σωρό. Δεν το ξέρουμε. Για να υπάρχουν 20 αστυνομικοί, κάτι σημαίνει. Εάν ισχύει η πληροφορία η οποία μας δίνεις. Παντού σε όλα τα μέσα είναι. Εάν υπάρχουν 20 αστυνομικοί, κάτι ξέρουν. Και θέλουν να προστατεύσουν και να φυλάξουν τη σωρό. Θα μπορούσαν όμως να διατεθούν ακόμα 10... για να διαφυλάξουν τα μέτρα... Μα βλέπουμε εδώ, κοιτάξτε. Ωραία να τραγουδήσουμε το Μίκη Θεοδωράκη, όλοι μαζί απ' έξω, εδώ πέρα. Βλέπετε τι γίνεται. Μιλάμε για έναν ατελείωτο συνωστισμό, με κόσμο ο ένας επάνω στον άλλον, όχι διπλό, ο ένας επάνω στον άλλον, χωρίς καν μάσκες. Και δεν υπήρξε ένας να πει, παιδιά, φοράς τη μάσκα, ένα μεγάφωνο, κάτι να πάει να ενημερώσει τον κόσμο.
αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, έχει απαγορευτεί σε όλους τους ιερούς ναούς, σε όλες τις θρησκευτικές γιορτές, η λιτανία των εικόνων. Και θυμόμαστε επίσης που έτρεχαν παπάδες στη δικαιοσύνη όταν τόλμησαν να κάνουν τη λιτανία από μόνοι τους και τους οδηγούσαν στον εισαγγελέα. Πρόστιμα και εισαγγελέας, έτσι. Το θυμόμαστε αυτό. Οι ιερείς που τι κάνανε, το θείο έργο. Ξαναλέμε εδώ, τίθονται σοβαρά ζητήματα. Για αυτούς που έχουν την εποπτεία. Εδώ βλέπουμε αστυνομικούς. Τους βλέπουμε. Κοιτάξτε εδώ, αστυνομικός είναι ο κύριος εδώ. Κι άλλοι αστυνομικοί. Βεβαίως. Κοιτάξτε εδώ, ο κόσμος είναι χωρίς μάσκα, βλέπουμε. Ούτε καν απόσταση δεν υπάρχει. Ο ένας επάνω στον άλλο κολλημένος. Αυτά δεν τα βλέπει ο Πρωθυπουργός. Δεν τα βλέπουν οι υπουργοί. Δεν τα βλέπουν οι αρχές. Δεν τα βλέπει κανένας. Ερωτώ εγώ. Και μετά τι θα λένε. Και μετά τι θα λένε. Αυξήθηκαν τα κρούσματα. Και μετά τι θα λένε. Έτσι. Καταλαβες. Λένε ότι αυξήθηκαν τα κρούσματα και οι θάνατοι. Καταλαβες. Δηλαδή είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Και εγώ θέλω να πάω. Πού να αλλά πας. Κάτω από τέτοιες συνθήκες πώς θα πάνω πάω. Πάνω στο χαμό να πας. Πώς θα πάω. Όταν για έναν άνθρωπο, για ένα σύμβολο, το κράτος έχει εγκαταλείψει το να γίνονται σωστά τα πράγματα για τον αποχαιρετισμό. Ποια είναι η απόσταση του 1,5 μέτρου. Πού είναι η απόσταση του 1,5 μέτρου. Πού να το ξέρω. Ποιος έχει την εποπτεία και την ευθύνη. Εδώ βλέπουμε αστυνομίες. Κοιτάξτε εδώ. Αμέ. Ποιος έχει, ξαναλέμε, την ευθύνη και την εποπτεία. Πείτε μου. Πείτε μου. Πείτε μας, κύριοι υπεύθυνοι. Μένουμε εδώ, ο κόσμος έχει αγανακτήσει, έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Λογικό δεν είναι. Με συγχωρείς. Έχει σπάσει ο κόσμος το τηλεφωνικό κέντρο. Βάτε ήχο εδώ, βάλτε ήχο, έχουμε τον ήχο εδώ. Βάτε εδώ τον ήχο να υπάρχει. Ο κόσμος λοιπόν έχει την ανάγκη να τραγουδήσει τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Και βλέπουμε ότι όλη την ώρα που περιμένει με μεγάλη υπομονή, υπομονητικά, για να μπει μέσα να τον αποχαιρετήσει, όλοι μαζί τραγουδάνε και πολύ λογικό είναι αυτό, τα τραγούδια του. Δεν έχει καμία διαφορά, όπως έχει γίνει, με μια εκδήλωση που υπάρχει το τραγούδι, αυτά που φωνάζανε και ο Πρωθυπουγός και έλεγε ότι μη φεύγει το σάλιο, μη φεύγουν τα στοματίδια, γι' αυτό και κλείσαμε τα μαγαζιά, γι' αυτό και δεν αφήναμε το ένα, δεν αφήναμε το άλλο. Μα δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Το θέμα ξέρετε τι είναι. Πείτε κύριοι, ελεύθεροι όλοι να κάνει ο καθένας τι θέλει, να τελειώνουμε. Αλλά δεν μπορείς όπου σε συμφέρει, επειδή κοιτά, δεν θα μπορούσες να κάνεις κι αλλιώς, γιατί μας εκράζανε. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα σε κράζανε. Δηλαδή, αν πήγαινε και έκανε κάτι τώρα, θα τον κράζανε. Και ορθώς θα τον κράζανε. Γιατί ορθώς θα πρέπει ο κόσμος και να πει τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Και ορθώς ο κόσμος έχει πάει εκεί για να πει το αντίο. Αλλά δεν μπορείς πάντα να είσαι σε δύο... Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πολύ σωστά. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό.